Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα, όχι μόνο λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά και δεδομένου ότι πίσω μου υπάρχουν οι ωραιότεροι αθλητές που θα μπορούσε να στεγάσει αυτό το πρότυπο αθλητικό κέντρο. Μιλάμε για τα παιδιά μας, μιλάμε για παιδιά δημοτικού, που πέραν της χαράς και της κοινωνικοποίησης που λαμβάνουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα, περιποιούν τιμή και γι' αυτό το κολυμβητήριο, το μοναδικό αθλητικών προδιαγραφών, ολυμπιακών αθλητικών προδιαγραφών στον ΟΜΟ. Θα υπενθυμίσω σε όλους τους φίλους τη σημαντικότητα αυτού του εγχειρήματος. Θα υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε 16 του Δεκέμβρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, και δόξα τω Θεώ με τις στοχευμένες παρεμβάσεις που γίνανε, τις δωρές που μπορέσαμε να εκμεύσουμε και τη δουλειά που έχει γίνει, το κολυμβητήριο λειτουργεί κατά πολιτότητα. Θα τονίσω πραγματικά ότι μετά από τα καθημερινά και τα πολλά προβλήματα των τελευταίων ημερών, σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα και για μένα ως πρόεδρος, γιατί αν μη τι άλλο βλέπω τους κόπους και τις προσπάθειες να ανταμείβονται και μάλιστα να αφορούν, ξαναλέω, το κομμάτι της κοινωνίας που εμένα ενδιαφέρει περισσότερο, ήδη τα παιδιά. Και να πω για άλλη μια χρονιά, οι φίλοι μου, οι μαθητές και οι υπεφωτισμένοι καθηγητές που έρχονται εδώ πέρα, να συνεχίσουν απρόσκοπτα γεμάτη υγεία το λειτουργήμά τους, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μάθουν αυτό το άθλημα και πάνω απ' όλα την κολύμβηση σε μια χώρα που βρέχεται από θάλασσα, και να ενημερώσω συγκυριακά τους φίλους αμαλιαδίτες και όχι μόνο, τους φίλους ηλίους, ότι πέραν από το κολυμβητήριο, το οποίο όπως βλέπετε ότι λειτουργεί και θα λειτουργεί όπως έχω υποσχεθεί, αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το πρόγραμμα της ανάπλασης των τριών γηπέδων του ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με το καινούριο ταρτάν του Στίβου. Όπως αντιλαμβάνεστε, όπως έχω ξαναπεί και από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα, δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε διαχειριστές μιας υπάρχουσας κατάστασης, μας ενδιαφέρει να γίνουμε συνεχιστές και ή δυνατόν αυτοί που θα βάλουν ακόμα ένα λιθαράκι στο να βελτιωθεί αυτό το αθλητικό κέντρο μέσα από τα πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αυτό, αν θέλετε, και με αυτό θα τελειώσω, είναι και ένα μήνυμα και προς την κεντρική, αν θέλετε, εξουσία, ότι η Αμαλιάδα και ο Δήμος Ήλιδος δεν οραματίζεται ένα στάσιμο αθλητικό κέντρο που απλά να μπορεί να υπάρχει, οραματίζεται και θα αγωνιστεί μαζί με όλες τις δυνάμεις για ένα αθλητικό κέντρο το οποίο σύν το χρόνο θα γίνει πρότυπο για την Πελοπόννησο. Ευχαριστώ.